Θα τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Καταρχήν, κύριε συνάδελφε της μειοψηφίας, δεν ανέχομαι και το τονίζω και με αυτόν τον τόνο, να μιλάτε εσείς για ανευθυνότητα και προχειρότητα, ότι εσείς έχετε ταχθεί να υπηρετήσετε αυτόν τον Δήμο, και εδώ να τονίσω και να γνωστοποιήσω, παρότι δεν είχα σκοπό να το κάνω, ότι η πρώτη δημοπρασία για το Λούνα Πάρκ ακυρώθηκε γιατί ο κύριος Μπουρινάρης δεν παρέστη, παρότι κλήθηκε νόμιμα και τηλεφωνήθηκε άλλες 5 φορές και περιμέναμε μέχρι τις 12.30, ενώ στις 12 έλεγε ο διαγωνισμός. Και έγινε σήμερα με επανάληψη. Ευτυχώς σήμερα ήταν ακριβώς στις 11. Τι άλλαξε δεν ξέρω, μάλλον ξέρω, αλλά λόγω σοβαρότητας δεν θέλω να το πω. Από εκεί και πέρα. Μίλησε με ο ψηφίο ότι είχε πρόταση. Ποια ήταν η πρόταση? Με εικασίες και υποθέσεις και γενικόλογα. Μία πρόταση τεκμηριώνεται με στοιχεία που παρατίθενται αναλυτικά. Αν λοιπόν αυτό που κάναμε ως πλειοψηφία δεν ήταν πρόταση και δεν ήταν υπεύθυνη στάση, η ανεύθυνη εντελώς στάση, προκλητική, προσχηματική, η δική σας ήταν πρόταση. Εκ του ασφαλούς φέρνουμε θέμα να εντυπωσιάσουμε. Δεν είχατε να χάσετε και τίποτα. Να κάνουμε δώρο κατ' ως κοινός λεγόμενο. Σωστά. Αλλά μετά να έρθουμε και να λέμε «Α, ευτυχώς κάναμε πρόταση και κάνετε σύμπλευση». Για ποιο πράγμα? Για αυτό που στις 25 Οκτώου είχαμε δεσμευτεί ότι θα υπάρχει επιπλέον δημοτικό συμβούλιο που θα τα ξεκαθαρίσει αυτά? Δεν σας τιμά αυτό. Αυτό είναι ανήθικο πολιτικά που κάνατε, θέλετε να ξέρετε. Νόμιμο μεν, ανήθικο δε. Γιατί το ξέρατε, γιατί δεσμεύτηκα εγώ ο ίδιος. Και νομίζω ότι οι δεσμεύσεις μέχρι σήμερα έχουν γίνει πράξη. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να δεσμεύτηκα και μάλιστα δημόσια και ειδικά απέναντι σε συναδέλφους μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην το έπραξα. Άκουσα ότι είπατε ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κανένα πανηγύρι. Το ένα το είπε η αγαπητή αντιδήμαρχος. Προχθές πήρε ομόφωνη απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου να γίνει ο Λάμπομπος. Αυτό είναι το όνομα της εμποροπανήγυρης εξίσου. Όχι βέβαια του μεγέθους του δικού μας, είναι κατά τα 2/3 ίσα με το δικό μας στην Παραμυθιά. Που βέβαια δεν έχετε πάει μάλλον, ή όσοι έχετε πάει ξέρετε τι είναι. Maximum ύψος κλειστό όλο, με ύψος το πολύ 2,70, με έναν κεντρικό διάδρομο και κατέρωθεν παράγκες και μέσα στην πόλη. Και σας διαβεβαιώνω πως αν δεν υπήρχαν τα 40 κρούσματα χθες, σήμερα θα ψηφίζαμε να γίνει εμποροπανήγυρη και εμπορομανήγυρη θα γινόταν κανονικά. Με πλήρη αίσθημα ευθύνης. Γιατί ο τρόπος διασφάλισης των μέτρων δεν είναι δουλειά του Δήμου, όπως προείπα. Είναι δουλειά της αστυνομίας και του υγειονομικού και της Επιτροπής Διαφάνειας. Και αυτό ήταν συμφωνημένο, αν θέλετε να ξέρετε. Αλλά τα κόβουμε χοντρά όλα κατ' κοινώς λεγόμενο. Για να δημιουργούμε εντυπώσεις. Άλλωστε δεν μας εκπλήσεται, είναι γνωστό. Αυτό το έχουμε ζήσει το έργο. Δεν πειράζει όμως. Όσο για το τι θα πούμε εμείς στους συνδημότες μας, εμείς απατάμε με έργα στους συνδημότες μας. Εσείς δεν ξέρω τι θα πράξετε. Που σήμερα κάνετε το ένα, λέτε το άλλο, πράτετε το αντίθετο. Αυτή είναι η σοβαρότητά σας. Οι πιθανότητες να γίνει και να μην γίνει ήταν 90% να γίνει, 10% να μην γίνει. Και το ανέλησα για να μην επανέρχομαι. Με πρωτόκολλα συγκεκριμένα. Γιατί έχουμε μάθει να μελετάμε και να βασιζόμαστε στη στοιχεία. Και να έχουμε συνεχής επικοινωνία. Συνεχής επικοινωνίες με ειδικούς. Όχι με μάντισες και χαρτορίχτρες. Το τι πρόκειται να γίνει ή το τι πιθανόν να γίνει. Ή τι μας βολεύει να γίνει για να το χρησιμοποιήσουμε πολιτικά για να γίνει. Όχι, δεν έχουμε μάθει έτσι να λειτουργούμε. Και έχουμε μάθει να βγαίνουμε μπροστά και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Και δεν κρυβόμαστε, κύριε Μπουρινάρη. Και αναλαμβάνουμε ευθύνες όλων. Και το έχουμε κάνει πολλές φορές και το έχουμε αποδείξει. Και δεν φοβόμαστε. Γιατί έχουμε μάθει να σεβόμαστε. Και δεν έχουμε μάθει ότι μόλις βρεθούμε στη δύσκολη στιγμή να προτρέχουμε κατευθείαν σε καταγγελίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός δεν είναι τρόπος άσκησης πολιτικής σοβαρότητας
Αυτό πιθανόν να ανατρέξει σε άλλες εποχές. Έχουν παρέλθει αυτές οι εποχές όμως. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Δεν μπήκα καν, νομίζω ότι το έθεσε ο συνάδελφος ο Αλέξανδρος Καράτσιος και η συναδέλφισσα η κυρία Μπελονάκη για το θέμα των διαφυγών των κερδών ή των εσόδων, της απώλειας των εσόδων του Δήμου. Γιατί σαφώς και για μας δεν ήταν το πρώτιστο. Παρότι γνωρίζετε πολύ καλά. Γιατί με όλη αυτή τη διαδικασία, αυτή η Δημοτική Αρχή έχει καταστήσει την εμποροπανήγυρη του Άργου Σοριστικού την πρώτη στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κοινή ομολογία. Άρα ξέρουν αυτοί που πρέπει να ξέρουν ανά την Ελλάδα και όπου είναι στον χώρο των κεντρικών αποφάσεων το ποια είναι η εμποροπανήγυρη. Δεν χρειάζεται να το πείτε εσείς κύριε Μπουρινάρη ή εγώ. Το ξέρει και ο κόσμος. Γι' αυτό και είχαμε συνεχή αύξηση της επισκεψιμότητας. Τόσο από εκθέτες όσο και από επισκέπτες. Εκτός κι αν μπορείτε να τη συγκρίνετε με τις εμποροπανηγύρεις της δεκαετίας του 2000-2010. Εκτός και αν είναι ίδια. Και μάλιστα δεν βλέπουμε καλά. Τι να κάνουμε όμως. Ήρθε ο κορονοϊός. Και ανέστηλε δυστυχώς και για δεύτερη χρονιά αυτή τη διαδικασία. Παρότι το παλέψαμε μέχρι το τέλος. Γιατί είμαστε υπεύθυνοι. Γιατί είμαστε σοβαροί. Γιατί έχουμε αίσθημα σοβαρής και απόλυτης ευθύνης απέναντι στους συνδημότες. Γιατί δεν έχουμε να μιλάμε με γενεκόλογα, αλλά μιλάμε με στοιχεία. Εκτός κι αν είστε πιο ειδικός από τους ειδικούς του Υπουργείου Υγείας και τότε να φροντίζουμε να ρωτάμε εσάς. Παρότι είτε το θέλετε είτε όχι, έχοντας πολύ μεγαλύτερη εμπειρία δεν το έκανα. Αλλά σεβάστηκα τα λόγια τα δικά τους και τις προτροπές τους. Και δεν σας κρύβω, φεύγοντας από το Υπουργείο Ανάπτυξης, πηγαίνοντας για το Υπουργείο Υγείας, είχα πιστεί πως η εμποροπανήγυρη θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Όπως ήταν και επιθυμία όλων των εκθετών. Τα στοιχεία υπάρχουν στην υπηρεσία και δεν ξέρω αν είναι εκπρόσωποι της υπηρεσίας να το δηλώσουν. Το τι δήλωναν οι εκθέτες καθημερινά και όχι καθημερινά κάθε ώρα. Δυστυχώς όμως τα στοιχεία της πανδημίας δεν μεταβάλλονται, κύριε συνάδελφε, από μέρα σε μέρα, αλλά από ώρα σε ώρα. Δεν έχω ακόμη πληροφόρηση για το τι έγινε σήμερα. Συνήθως γύρω στις 6-6.30 έρχεται από την πολιτική προστασία. Εύχομαι τα πράγματα να είναι καλά. Αν μη τι άλλο να έχουν μείνει στα χθεσινά επίπεδα και να μην έχουμε άνοδο. Και να μην τρέχουμε σε κανένα τοπικό lockdown πάλι. Γιατί μάλλον κάτι σημαίνει εδώ, αν θα πάμε και για τρίτο lockdown. Όλα αυτά λοιπόν μας προβλημάτισαν και πήραμε αυτή τη γενναία απόφαση. Και δεν συνταχτήκαμε με τη δική σας απόφαση, για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά αυτό φοβηθήκατε, γιατί είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Γιατί ακόμη και τότε, παρότι οι κατασκευές ήταν σε εξέλιξη, στις 25-8 όταν ήρθε το θέμα για συζήτηση, είπαμε πως θα έχουμε εκ νέου ενημέρωση για την πραγματοποίηση ή μη. Και λέτε, τι είναι πια σάδικο θέμα, να πούμε εισήγηση να μην γίνει. Πολύ απλά. Το ξέρω, μπορεί να μην σας αρέσει, σας χαλάω την καρδιά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ακόμη και τότε τους ίδιους όρους είχαμε θέσει. Είχαμε θέσει τον παράγοντα πανδημία. Και όλα τα υπόλοιπα που είχαμε επικοινωνία με το Υπουργείο. Βέβαια εσείς, ως πολύ υπεύθυνος, φέρατε θέμα για Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχετε μελετήσει ούτε καν τη σκία που είχαν βγει από εκεί και πέρα, αλλά μελετούσατε την σκία του Ιουλίου. Δεν πειράζει, το δεχτήκαμε, σας διορθώσαμε, έχουμε μάθει ότι άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη. Κάνατε ακόμη ένα. Δεν πειράζει, χαίρομαι όμως που τουλάχιστον σε αυτό θα έχετε την ίδια απόφαση. Ευχαριστώ.